Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φτάνουν πόσες μέρες έχουμε ακόμα, μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα για να πάμε στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι άλλες φορές άκουγα κορδαρίσματα στους δρόμους, πομπές να πηγαίνουν στα με αυτοκίνητα, στα χωριά, ένταση. Δεν το βλέπω αυτό. Αυτό το θεωρώ από μια άποψη καλό, για να μην οξύνονται τα πάθη. Και από την άλλη, έτσι γίνεται στην Ευρώπη. Έτυχα πολλές φορές σε εκλογές και στην Γερμανία και στην Ολλανδία κάποτε και δεν κατάλαβα ότι κάνουν εκλογές οι άνθρωποι. Ναι, παραθέτουν σε πάνελ τις ιδέες τους, αφήνουν τον κόσμο να καταλάβει χωρίς εντάσεις, χωρίς φωνές και έτσι νομίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος τι πάει να ψηφίσει. Δυστυχώς, πάλι παρακολουθώντας τα πάνελ τηλεοπτικών σταθμών και ειδικότερα της Αθήνας, εγώ σαν θεατής σηκώνομαι και φεύγω. Γιατί η όξυνση και η συνεχής αντιπαράθεση δεν λέει πια τίποτα. Είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Εάν ο κόσμος δεν καταλάβει πέντε πράγματα που αφορούν τη ζωή του, τη ζωή του την επόμενη μέρα, τότε τζάμπα κάνουμε όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό φρόντισα αυτές τις μέρες να καλέσω, κατά την άποψή μου, ίσως τους πιο ήρεμους ή αυτούς που έχουν πιο πολιτικό λόγο, χωρίς φωνές και παρεξηγήσεις, για να κουβεντιάσουμε μαζί τους απλά και κατανοητά, να μπορέσετε κι εσείς να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Δεν βγαίνει με τις κραυγές συμπέρασμα. Γι' αυτό σήμερα έχω τον Νίκο τον Ιγουμενίδη, έναν άνθρωπο τον οποίο γνώρισα με την ιδιότητα του γιατρού παλαιότερα, του καρδιολόγου. Δεν πήγα ποτέ να με εξετάσει, αλλά είναι ένας διαπρεπής γιατρός. Και τον κάλεσα απόψε να κουβεντιάσουμε έτσι, σε αυτό το ύφος, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον ίδιο. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να μην χρειαστείτε ποτέ καρδιολόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Γιατρέ μου, να ξεκινήσουμε. Αν και οι περισσότεροι το ξέρουν, είστε γιατρός καρδιολόγος και με εξειδίκευση. Στην επεμβατική καρδιολογία. Ασχολούμαι με την επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανίας νόσου. Mm. Είναι η πιο σύγχρονη αντιμετώπιση της στεφανίας νόσου. Στη στεφανία νόσου ο χρόνος είναι χρήμα, όσο πιο γρήγορα ο χρόνος είναι ζωή. Όσο πιο γρήγορα επέμβεις, τόσο καλύτερα για την έκβαση συνολικά της κατάστασης του αρρώστου. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχετε ασχοληθεί με την έρευνα αρκετά. Και το ερευνητικό κομμάτι και κλινικά με την επεμβατική καρδιολογία. Ναι. Έχετε ασχοληθεί με τα κοινά. Πριν από πολλά χρόνια πήγατε με ποιο συνδυασμό στην περιφέρεια τότε? Είχα με τη ριζοσπαστική συνεργασία Κρήτης. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολήθηκα το 2014. Στις εκλογές για την περιφέρεια και το 15 στις εκλογές του. Α, στις σύντομες. Ναι. Το σύντομο διάστημα. Και βγήκατε στις δεύτερες του 2015. Εκλέχθηκα βουλευτής το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Ένα διάστημα κάνατε όμως για διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Στο ενδιάμεσο διάστημα, ναι. Εκεί, ναι. Τον Απρίλιο με Μάιο με Αύγουστο του 2015 ήμουν διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα. Αυτά ως προς το βιογραφικό που γράφουν στην κορυφή. Τώρα, δεν γράφετε σε αυτό, ξέρετε, οι καταστάσεις. Δηλαδή, πολλοί μου το λένε. Γιατί άφησες την ιατρική, ρε παιδί μου? Γιατί την άφησες? Η αλήθεια είναι ότι ένας λόγος που άφησα την ιατρική, που ήταν μια επιλογή μου και η επαγγελματική μου, το τι έγινε επεμβατικός καρδιολόγος ήταν επιλογή, δεν ήταν κατά λάθος ή αποτύχει. Ήταν ακριβώς η κατάσταση που βίωνα το 2014, είχε κορυφωθεί πια το 2014, η κατάσταση των αποκλεισμών από την υγεία, των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν την περίθαλψή τους, ένα κράτος που με την πολιτική που ακολουθούσε είχε ανισότητες και αποκλεισμούς. Αυτά ήταν που με οδήγησαν. Λέω, δεν γίνεται. Είσαι όμως και ως φοιτητής. Είχατε συνδικαλιστεί. Από τα μαθητικά χρόνια ήμουν. Είσαστε στο ΔΣ του φοιτητικού. Από τα μαθητικά χρόνια ήμουν στην αριστερά. Στην αριστερά. Οπότε ήταν εύκολη η μεταπίδηση από την ιατρική στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η απόφαση, ξέρετε, είχε σχέση με τη ζωή μας. Δηλαδή, δεν μπορούσα να βλέπω την καθημερινότητα όλου του κόσμου και τη δικιά μου να επιδεινώνεται συνεχώς και να μένω απαθής ή να καλύπτομαι πίσω από μια στεφανιογραφία ή ένα μπαλονάκι. Γι' αυτό αποφάσισα να. Ως βουλευτής όμως, στη συνέχεια, είδατε ότι μπορέσατε να κάνετε αυτό που είχατε σκεφτεί? Κάποια έγιναν, άλλα δεν έγιναν. Είχα μια επαφή με τη δημόσια διοίκηση, η οποία οπωσδήποτε πρώτη φορά ήταν από τέτοιες θέσεις. Είδα πολλά κακά
στη δημόσια διοίκηση και στο κράτος στο σύνολό του και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι δεν με αλλοιώσανε, δεν με ενσωματώσανε. Νομίζω ότι οι ιδέες με τις οποίες ξεκίνησα παραμένουν και υπάρχουν. Και υπάρχουν και στην καθημερινότητα της δραστηριότητας της πολιτικής μου σήμερα. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να κουβεντιάσουμε καταρχήν από τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Γιατί η πολιτική έχει τα αρνητικά της. Λοιπόν, από τη θετική πλευρά. Θα ρωτούσε κάποιος, γιατρέ, μου είσαι 4,5 χρόνια βουλευτής Ηρακλείου. Θα μπορούσε να μας απαριθμίσει το σύντομο τηλεοπτικό χρόνο. Ναι. Με τι ασχολήθηκες? Εντάξει, προφανώς ασχολήθηκα με τα θέματα της καθημερινότητας που έπρεπε να ασχοληθώ ούτως ή άλλως με τα θέματα της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ας μην σταθώ σε αυτά, ακολουθούσα τις θέσεις που συζητούσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Για το Ηράκλειο, για την περιοχή. Συμμετείχατε όμως και σε μια επιτροπή της Βουλής. Θεσμών. Καλά, σε διάφορες επιτροπές. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κοινοβουλευτικό έργο. Ας πάμε και στο τοπικό. Για τα τοπικά, θα έλεγα ότι επικεντρώθηκα σε 2-3 ζητήματα που κατά τη γνώμη μου απασχολούν την κοινωνία του Ηρακλείου πολύ σοβαρά. Το ένα θέμα ήταν της αυθαίρετης δόμησης. Ειδικά το Ηράκλειο το γάζει, αλλά και ευρύτερα το νομό Ηρακλείου, αν το θέλετε ευρύτερα και την Ελλάδα. Από τότε, δηλαδή το πρώτο θέμα που ασχολήθηκα τον Ιανουάριο του 2016, Σεπτέμβριο 2015 εκλέχτηκα, 1-2 μήνες να καταλάβω πού βρίσκομαι. Από τον Ιανουάριο του 2016 ήταν το θέμα της αυθαίρετης δόμησης. Όχι με την έννοια, ξέρετε, καμιά φορά ο κόσμος λέει αυθαίρετη δόμηση, έρχεται το σπίτι που εμποδίζει την πρόσβασή μας στη θάλασσα ή το σπίτι ή βίλα πρόκληση στην κορφή του βουνού μέσα στο δάσος. Mm. Δεν στάθηκα σε αυτό. Στάθηκα στο γεγονός ότι το 60% της πόλης του Ηρακλείου είναι εκτός σχεδίου. Στάθηκα στο γεγονός ότι από το 1921 που το γάζι κατοικούνταν από 25 κατοίκους μέχρι το 2016, ένας αιώνας, δεν είχε τραβηχτεί ούτε μία γραμμή στο σχέδιο πόλης. Οι 50 κάτοικοι του γαζίου έγιναν 25.000. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχτισαν στις περιουσίες τους. Δεν έχτισαν, δεν πήγαν, ούτε καταπάτησαν περιουσίες, ούτε τίποτα. Αλλά δεν υπήρχε η κρατική μερίμνα γι' αυτό. Για να επεκταθούν τα σχέδια πόλης έγκαιρα και να ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις. Από τα στοιχεία που είχα από την ανάλυση της υγείας, είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά στο Τυμπάκι περιμένουμε πενταπλασιασμό του πληθυσμού του την ερχόμενη δεκαετία. Δηλαδή το 2030 περιμένουμε στο Τυμπάκι να κατοικούν γύρω στις 20 με 25.000 άνθρωποι. Αν από τώρα δεν πάρουμε μέτρα, το Τυμπάκι θα είναι ένα νέο γάζι ή θα είναι ένα νέο Ηράκλειο εκτός τυχών. Με αυτό το θέμα λοιπόν ασχολήθηκα, όπου κομμάτι της Αγίας Παρασκευής στην Αττική είναι αυθαίρετο. Όλη η Ανατολική Αττική, άσχετο πώς το δάμε και με πιο τραγικό τρόπο στα επεισόδια στο μάτι, όλη η Ανατολική Αττική, το ανέφερα από το 2016, από τον Ιανουάριο του 2016 που ασχολήθηκα, είναι αυθαιρετουπόλης. Δεν στέκομαι λοιπόν στις μεμονωμένες καταστάσεις αυθαίρετων δεσμάτων, αλλά στις αυθαιρετουπόλεις. Πώς αυτές θα γίνουν πόλεις, πώς θα νομιμοποιήσουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, πώς θα αποφύγουμε, θα σταματήσουμε. Και πώς θα σταματήσει η παρανομή δόμησης. Ακριβώς, θα σταματήσουμε το θέμα αυτό. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρει η πολιτεία για να διευκολύνει τους κατοίκους να είναι νόμιμοι και όχι να τους σωθεί στην παρανομία. Έτσι. Το Ηράκλειο όμως είναι στην κορυφή, αν δεν κάνω λάθος, του πίνακα. Εντάξει, στις κορυφές. Στις κορυφές είναι, όπως σας είπα, όταν είναι και κομμάτι της Αγίας Παρασκευής, τώρα να ζητήσουμε περισσότερο. Άλλο θέμα που ασχοληθήκατε. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν το θέμα της σύνδευσης του Ηρακλείου. Θυμάμαι ότι ανέκαθεν με απασχολούσε, που δεν είχα ασχοληθεί με τη δημόσια διοίκηση, ότι γιατί να μην μπορώ να ανοίξω τη βρύση και να βάλω αυτό το ποτήρι το νερό από τη βρύση. Και ήταν χαρακτηριστική η πρώτη συνάντηση με τον τότε πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, ήταν ο κύριος Φακουρέλης, που ήρθε να ζητήσει τη συνδρομή μου για ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμυρίου. Έτσι του έθεσα καταρχήν το ερώτημα, του λέω γιατί να μην το κάνουμε, να αλλάξουμε όλο το δίκτυο του Ηρακλείου και να το διορθώσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να ανοίγουμε τη βρύση. Οικονομικό το θέμα. Ναι, του φάνηκε απίστευτο, είναι οικονομικό το θέμα. Σας διαβεβαιώ ότι δεν χρειάστηκε να πείσω κανέναν από τους υπουργούς, τους εμπλεκόμενους μέχρι τον Πρωθυπουργό, δεν χρειάστηκε, απλώς τους το ανέφερα. 25 εκατομμύρια τα έδωσε η κυβέρνηση για να αλλάξει το δίκτυο του Ηρακλείου. Σε κάποια σημεία της πόλης έχουν αρχίσει. Έχουν ξεκινήσει, ναι. Οι κάτοικοι ήδη βιώνουν την βελτίωση του δικτύου
Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί. Οικονομικά έχουν δοθεί όλα τα χρήματα για το έργο. Το έργο προχωράει. Σύντομα νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ανοίγουμε να πίνουμε νερό από τη βρύση. Αυτό είναι ένα θέμα. Είχατε ασχοληθεί και με το θέμα του φράγματος, της παροχής δηλαδή, της αποταμίευσης. Με την έννοια της άμεσης ενασχόλησης όσων ασχολήθηκα με το νερό ή την αυθαίρετη δόμηση, όχι. Το ένα τρίτο θέμα που θα έλεγα ότι ασχολήθηκα περισσότερο ήταν το θέμα της υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις εφημερίδες που έλεγαν «Η ιατρία της γειτονιάς θέλει να κάνει ο Ιγουμενίδης», όταν ανέλαβα την διοίκηση της ΥΠΕ, ναι, που είχα θέσει αυτό το πρόγραμμα στην ακρόαση της, στην Βουλή, στην Επιτροπή που μας επέλεξε. Εν πάση περιπτώσει ασχολήθηκα με περισσότερο και με λεπτομέρειες, θα έλεγα, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Δηλαδή, στα 4,5 χρόνια αυτά. Ασχολήθηκα με αυτά τα τρία θέματα ξεχωριστά, ναι, πέρα από τα. Ας πάρουμε όμως το τελευταίο, το θέμα της υγείας. Έγιναν βήματα. Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή, να μην ακούσω μόνο, ξέρω εγώ, τους συνδικαλιστές που έχουν αρνητική διάθεση για όλα. Έγιναν βήματα. Εγώ θα έλεγα ότι, ξέρετε, παραλάβαμε ένα σύστημα υγείας. Δεν ήταν το μόνο που παραλάβαμε σε κατάσταση αποδιάρθρωσης και αποσύνθεσης. Παραλάβαμε όμως ένα σύστημα υγείας το οποίο ήταν όντως στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Είχαμε πρόβλημα να λειτουργήσει το Βενιζέλιο, είχαμε πρόβλημα να λειτουργήσει το Πεπαγνή, είχαμε πρόβλημα με αρκετές δομές υγείας. Εκεί λοιπόν υπάρχει και μια πολιτική απόφαση, ξέρετε, ότι δεν κλείνουμε καμιά μονάδα υγείας, δεν κλείνουμε καμία δομή υγείας, θα δώσουμε τα πάντα, όταν λέω ότι ήταν πολιτική απόφαση, διότι ξέρετε, φαίνεται λίγο μακρινό 3-4 χρόνια πριν, αλλά ήμασταν σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, ήμασταν σε συνθήκες που ο κόσμος έψαχνε τους κάδους των σκουπιδιών για να βρει κάτι να φάει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν πολιτικά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ναι, θα ενισχύσω όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπουν οι καταστάσεις, αλλά με πρώτη προτεραιότητα το σύστημα υγείας. Και αυτή τη στιγμή, καταρχήν, νομίζω ότι τα νοσοκομεία έχουν απομακρυνθεί από τον κίνδυνο της κατάρρευσης της λειτουργικής. Όταν λέω, θυμάμαι, πήγα σε κέντρο υγείας. Θα με ακούνε ενδεχομένως οι εργαζόμενοι του κέντρου υγείας των Μυρών αυτή τη στιγμή. Που πήγα, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πιθανότητα αύριο για να μην κλείσει το Βενιζέλιο να σας πάρω όλους. Όπως είστε, θα φύγουμε όλοι μαζί, κλείνουμε το κέντρο υγείας και πάμε για να μην είναι ανοιχτό το Βενιζέλιο ή για να μην είναι ανοιχτά κάποιες κλινικές του Πανεπιστημιακού. Εκεί είχαμε φτάσει. Και όμως καταφέραμε. Δεν έκλεισε καμία δομή υγείας και λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι βήμα αυτό. Δηλαδή, να τον ισορροπήσει μια κατάσταση καταρχήν. Από εκεί και πάνω. Δεύτερον, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον αστικό ιστό της πατρίδας μας. Υπήρχαν τα παλιά ιατρία του ΙΚΑ, αυτά έκλεισαν σε μια βραδιά. Γενικά, ενώ υπήρχε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ήπεθρο, με τις αδυναμίες της δεν θέλω να παραβλέψω τίποτα, αλλά κέντρα υγείας της πόλης, ιατρίας της πόλης, δυνατότητα του κατοίκου της πόλης να πάει σε μια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο χωριό ή στην πρωτεύουσα ενός δήμου. Δεν είχαμε. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον αστικό ιστό της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό έργο, εμβληματικό θα έλεγα για τη λογική της αριστεράς για την υγεία. Δίνει βάρος στην πρόληψη, δίνει βάρος στην πρόσβαση των πολιτών που οι περισσότεροι είναι συγκεντρωμένοι στον αστικό ιστό και έχουν γίνει αρκετά βήματα από την υγειονομική περιφέρεια και στην Κρήτη. Γιατί, γιατρέ μου, ακούω ακόμα και σήμερα ότι δεν στελεχώσατε με ιατρικό προσωπικό τα νοσοκομεία. Ότι πήρατε με προσωπικό, αλλά δεν ήταν ιατρικό προσωπικό. Δεν ήταν απρότης ανάγκης. Το ακούω συχνά αυτό. Είναι αλήθεια. Δεν φτάσαμε, θα έλεγα εγώ, στα επιθυμητά και από εμάς όρια. Κακά τα ψέματα. Ανάλογα με τις κατακτήσεις και τα βήματα τα ανωδικά της ελληνικής οικονομίας, υπάρχει ο πολιτικός προσανατολισμός για στήριξη της υγείας. Όταν, για παράδειγμα, λέμε ότι θα ενισχύσουμε την κατάσταση, το δημόσιο σύστημα υγείας για να έχουν πρόσβαση όλοι, που σημαίνει ότι εμείς ανοίξαμε και χρηματοδοτήσαμε το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσουν 2,5 εκατομμύρια να έχουν πρόσβαση σε αυτό που είχαν αποκλειστεί, καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει και προσωπικό. Δεν γίνεται με το υπάρχον προσωπικό να προσθέσεις τόσο πληθυσμό. Άρα ούτως ή άλλως υπήρξε η πολιτική απόφαση για τέτοια ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση
Έγινε, ας μην αναφερθώ στα νούμερα που, των προσλήψεων. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, ένα νούμερο μόνο για το τι υπάρχει σήμερα. Σήμερα έχουμε 30.000 περίπου, 25.000 περίπου τα κενά όλου του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού, του λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων. Και ο σχεδιασμός μας για την επόμενη τετραετία είναι 15.000 προσλήψεις με νοσηλευτές, με ιατρικό προσωπικό, με νοσηλευτικό προσωπικό, η μερίδα του λέοντος σε αυτούς τους προσδιορισμούς και τα λοιπά. Γιατί το λέω? Θυμάμαι όταν σχεδιάζαμε να δούμε το σύστημα υγείας, τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τότε που ήμουν διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, πήγα με εντολή των τότε υπουργών, του κυρίου Κουρουπλή που ήταν υπουργός υγείας και του κυρίου Ξανθού, να πάρω από την υπεύθυνη του Υπουργείου τα στοιχεία τι ελλείψεις έχουμε. Δεν ήξεραν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, δεν είχαν εικόνα ανά ειδικότητα των ελλείψεων που έχουμε. Μάλιστα. Άρα είχαν σκοπό να τα καλύψουν και δεν ήξεραν τι ήθελαν να καλύψουν. Για αυτούς που ακούω σήμερα να λένε ότι εμείς τα ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε, γιατρέ, επειδή είχα ένα συγγενικό πρόσωπο, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και τα τρία τελευταία χρόνια έχω πάει και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, και στο Παγνή και στο Βενιζέλιο. Έχω διαπιστώσει προσωπικά ελλείψεις. Αυτό που δεν διαπίστωσε το σώμα είναι η προθυμία του προσωπικού. Είναι άριστη. Γιατροί και νοσηλευτές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Παραπονούνται ότι δεν φτάνουν, δεν κάνουν. Παραπονούνται ότι δεν έχουμε τα μέσα. Αλλά τουλάχιστον από αυτή την πλευρά είναι άριστες. Νοσοκομιακά, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, απειρχαιωμένος. Εντάξει, θα πρέπει κάποιος να αλλάξει. Όχι μόνο άριστοι, εγώ θα έλεγα από την πλευρά ανθρώπων που ήμασταν στο σύστημα υγείας και που σήμερα η ζωή μας έφερε, οι αγώνες της κοινωνίας σε τελική ανάλυση, μας έφεραν να διαχειριστούμε την τύχη του συστήματος υγείας. Δεν είναι μόνο άριστη η συμπεριφορά του προσωπικού, εγώ θα έλεγα και συγκινητική. Η συμπεριφορά του προσωπικού είναι ένα επιπλέον κίνητρο για μας, όσους εμπλεκόμαστε, για να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, για να ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε και με προσωπικό, να ενισχύσουμε και με τα μέσα για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Λοιπόν, ένα τρίπτυχο που είπατε πριν από λίγο των θεμάτων που ασχοληθήκατε τοπικά. Υπάρχει όμως και το αύριο. Έχετε κάποιο σχέδιο, ας πούμε? Ναι. Ξαναβγαίνετε βουλευτής ή ξαναβγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε τι θα γίνει μεθαύριο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι στο Ηράκλειο πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2-3 θέματα. Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Ένα πρώτο θέμα, λόγω των βροχοπτώσεων δεν είναι τόσο έντονο όσο το συζητάγαμε ενδεχομένως πέρσι τέτοιο καιρό. Ένα πρώτο θέμα είναι η αντιμετώπιση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού, το οποίο κακά τα ψέματα είναι στενά δεμένο με τους ενεργειακούς πόρους. Διαχείριση δηλαδή υδάτινων και ενεργειακών πόρων του νησιού. Νομίζω είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Έχω κάνει κάποια δουλειά προεργασίας, θα έλεγα, σε συνεργασία με ανθρώπους, επιστήμονες που είναι στο χώρο αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με προχειρότητα. Δεν είναι θέμα μιας προεκλογικής τοποθέτησης και φύγαμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει με μια ωριμότητα, με μια νυφαλιότητα, όλοι οι φορείς του νησιού, από τους προσώπους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς που διαχειρίζονται, εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα θέματα ενέργειας και υδατικών πόρων, μέχρι την κεντρική πολιτική εξουσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να ανοίξουν ένα μεγάλο διάλογο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Θα σας κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ στο θέμα αυτό πάνω. Φέτο έβρεξε πάρα πολύ. Όμως το 80% των νερών πήγε στη θάλασσα. Έφυγε. Και πηγαίνοντας στη Μεσαράη, πηγαίνοντας στο Μονοφάτσι, πηγαίνοντας στην Παιδιάδα, μου λένε μακάρι να είχαμε μικρά φράγματα και να το αποταμιεύουμε. Ρωτάω λοιπόν τον Περιφερειάρχη. Δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι της κυβέρνησης. Δεν είναι το μόνο θέμα που θέτεται, που συνάντησα στη συζήτησή μου και στην προσπάθεια να βρούμε μια άκρη γι' αυτό. Τα μικρά φράγματα που αναφέρατε είναι μια λύση. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Νάξου. Δούλεψε εκεί ο Μανώλης ο Γλέζος. Η πατρίδα του. Στην πατρίδα του, με μικρά φράγματα τα οποία βοήθησαν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, βοήθησαν σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι όμως το μοναδικό θέμα που απασχολεί την Κρήτη. Όπως σας είπα, ας μην μπούμε σε επιμέρους λύσεις, γιατί θα το αδικήσουμε το θέμα. Όντως αυτό το πρόβλημα πάντως που λέτε, δεν είναι τυχαίο ότι στα νησιά
και στην Κρήτη έχουμε τις υφάλμηρες πηγές γύρω-γύρω, ακριβώς γιατί ένα μεγάλο... Η υπεράντληση φέρνει τη θάλασσα από κάτω. Εν πάση και φεύγουν και πολλά νερά προς την θάλασσα. Άλλα λοιπόν τα σχέδιά σας στο μελλοντικά. Ένα θέμα νομίζω που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια σοβαρότητα είναι το θέμα των υδάτινων πόρων. Ένα δεύτερο σοβαρό θέμα είναι κατά τη γνώμη μου η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να το δούμε στο σύνολό του. Ακούω διάφορα. Τα δικαστήρια, το κτίριο το δικαστικό. Το μέγαρο το δικαστικό που έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας. Λοιπόν, η πυροσβεστική. Σωστά. Όλα τα πάρκινγκ στην πόλη πρέπει να έχουν είσοδο-έξοδο, δύο διαφορετικές εισόδους-εξόδους. Η πυροσβεστική που είναι στο Ηράκλειο έχει μία έξοδο. Δεν έχει. Δεν έχει. Ακόμα και έτσι και τυπικά δηλαδή είναι παράνομο το ότι στεγάζεται εκεί. Είδα, δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βγάλει τα αυτοκίνητα στην Όαση. Σωστά. Ακούω διάφορους. Α, θέλουμε στέγαση, να πάρουμε το κτίριο της αστυνομίας στα λιοντάρια από πάνω. Ναι, να πάρουμε το ένα, να πάρουμε το άλλο, να πάει εκεί. Νομίζω ότι χωρίς όλες αυτές οι προτάσεις εκφράζουν μια αγωνία βεβαίως, που πρέπει να τη δούμε με ένα σεβασμό, τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα και το πώς το εκφράζουν. Παράλληλα όμως χρειάζεται και εδώ να το δούμε στην ολότητά του, σφαιρικά, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκτάσεις, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκτάσεις στην στρατιωτικές δίπλα στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τι θα γίνουν οι εκτάσεις του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Ένα δεύτερο Ηράκλειο είναι εδώ. Λοιπόν, μην καταλήξει και αυτό σαν την Αμερικανική βάση. Λοιπόν, ακριβώς. Δεν πρέπει να γίνει ένα νέο ελληνικό, δεν πρέπει να γίνει μια νέα Αμερικανική βάση. Πρέπει να δούμε από τώρα έγκαιρα να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση και το τι υπηρεσίες μπορούν να στεγαστούν. Οι οποίες καταλαβαίνετε θα φτιαχτούν κτίρια που θα φτιαχτούν εδώ, θα είναι και με τις προδιαγραφές ακριβώς να στεγάσουν τις υπηρεσίες. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι το κομμάτι αυτό, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα, που πρέπει. Δεν θα διαφωνήσω, γιατρέ μου, γιατί χρόνια τώρα ακούω για τη δημοτική περιουσία, όλο την καταγράφουν και όλο. Δεν μπορούν να την ορίσουν πόσοι γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου. Και νοικιάζουν ένα σωρό κτίρια διαφορετικά και δίνουν τεράστια χρήματα, ενώ έχουν κτίρια που έχουν καταληφθεί ή που δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κράτος. Πήραμε την ΥΠΕ. Όταν ήμουν διοικητής της ΥΠΕ, αποφασίσαμε να πάμε από το κτίριο που νοικιάζαμε να πάμε στον χώρο που είναι η ΥΠΕ. Τώρα που είναι χώρο, εν πάση περιπτώσει, του κράτους. Άλλη υπηρεσία στεγάστηκε εκεί. Άρα συνολικά το κράτος δεν γλιτώνει λεφτά. Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε στην ολότητά του σαν ένα συνολικό σχέδιο. Θα έλεγα ότι αυτά τα δύο θέματα και από το δεύτερο θέμα ξεχωριστό, τι θα γίνουν οι εκτάσεις του Νίκος Καζαντζάκης, νομίζω ότι είναι τα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την επόμενη τετραετία. Αυτό βέβαια πάντα με συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Όπως σας είπα, όχι μόνο και ο Δήμος Ηρακλείου, όλη η αυτοδιοίκηση. Mm. Δεν αφορά μόνο τον Δήμο του Ηρακλείου, και η περιφέρεια και οι φορείς, οι υπόλοιποι που εμπλέκονται, είτε αυτοί που αναζητούν στέγαση, είτε αυτοί που παρέχουν την περιουσία, τη δημόσια για στέγαση, όλοι πρέπει να το συζητήσουν και προφανώς και τα συναρμόδια υπουργεία. Θα μας απασχολήσει στα προσεχή χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστεί το Καστέλι να ετοιμαστεί. Είσαστε εισηγητής τότε. Ναι, ήμουν εισηγητής του νομοσχεδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στην πενταετία να έχει λήξει το έργο. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το Υπουργείο Υποδομών εδώ έδωσε δείγματα αποτελεσματικότητας και στις υποδομές της Κρήτης. Κοιτάξτε, όλοι ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση συμφώνησαν ότι το αεροδρόμιο, η δημοπράτηση του ΒΟΑΚ, το άνοιγμα του δρόμου της Μεσαράς ήταν τρία πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει. Και γίνανε. Εάν τέτοιες ενέργειες, βέβαια που είναι χρονοβόρες γιατί πρέπει να οριμάσουν όπως λέτε εσείς η πολιτική και η μελέτη κτλ. Αλλά αν προχωρούσατε και πιο έντονα σε μερικά πράγματα, ίσως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν διαφορετικό. Περιμένετε. Αναφούμε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα που είναι αναγκαία για την πατρίδα μας. Δηλαδή, εγώ δεν το βάζω σε καμία. Δεν θέλω να το εντάξω όλη αυτή την προσπάθεια σε καμία εκλογική μάχη. Σε καμία. Μάλιστα. Ειλικρινά σας το λέω.
Όταν λέω για αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Υποδομών, εγώ μιλάω για το δρόμο, για την Ιόνια Οδό, μιλάω για την, το δρόμο της Θεσσαλονίκης, μιλάω για το δρόμο Αθήνα Πάτρα, μιλάω για έργα που, ή ακόμα και αυτά που αναφέρατε κι εσείς στην Κρήτη, ότι κάτι προχώρησε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ότι αυτά είναι απαραίτητα για την κοινωνία, είναι απαραίτητα για τους πολίτες και πράγματι δίνουν λύσεις οι οποίες. Σαν λύσεις έχουν χρώμα, εγώ δηλαδή επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου γιατί καθυστερούσαν όλα αυτά τα έργα όλο αυτό τον καιρό ή γιατί τα προχωράμε πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων πέρα από αυτό νομίζω ότι το Υπουργείο Υποδομών έδωσε εξετάσεις ότι μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες και δεν βλέπω το λόγο να μην είμαστε μέσα στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Άρα πρέπει άμεσα να δούμε, με αυτή την έννοια λέω ότι γρήγορα, πρέπει να δούμε το τι θα γίνει τον Νίκος Καζαντζάκης. Και η γύρω περιοχή, η Μόμα και τα υπόλοιπα όλες τις εγκαταστάσεις αυτές που υπάρχουν. Τώρα, κλείσαμε το θέμα αυτό, το τι κάναμε, το τι κάναμε και το τι θα γίνει. Όχι, το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι και αυτό αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις καθημερινά δείχνουν ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το κόμμα σας αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανταποκριθεί ο κόσμος σας, δεν έχει συσπηρωθεί όπως πρέπει και δεν έχει εκδηλωθεί κιόλας. Δηλαδή δεν φαίνεται πουθενά στις δημοσκοπήσεις τις καθημερινές ότι ο κόσμος ο δικός σας ξεπέρασε το μούδιασμα και λέει εντάξει, έριξα τη χαλαρά σε ευρωεκλογές την ψήφο με εκεί, αλλά τώρα μιλάω για το δικό μου το μέλλον και πρέπει να πάω διαφορετικά. Δεν απεικονίζεται ακόμα. Είναι της τελευταίας εβδομάδος. Θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προσωπικά, πιθανά είναι και μειωμένη, να είμαι μειωμένης ικανότητας, να το δεχτώ, αλλά προσωπικά δεν το έβλεπα στην επαφή μου με τον κόσμο ότι θα εκφραζόταν σε μια τέτοια διαφορά. Ίσως κανείς δεν το έβλεπε. Προσωπικά πάντως δεν το έβλεπα. Πιθανά ήταν ένα κλίμα, μια αλλαγή του κλίματος του τελευταίου διημέρου, ενδεχομένως. Αλλά δεν φαινόταν από τις διαθέσεις του κόσμου και από τις συζητήσεις που γινόταν κάτι τέτοιο όπως αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα. Με τούτη την έννοια θα έλεγα ότι ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε το τι θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό που μπορώ, των εθνικών εκλογών που έρχονται. Θα σας έλεγα ότι βλέπω μια συσπήρωση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλου, άρα έχει περιθώρια επιπλέον συσπήρωσης. Βλέπω μια, αν το θέλετε, ενεργοποίηση, δραστηριοποίηση ενός κόσμου ότι εδώ δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Βλέπω μια διάθεση να αγωνιστούν, να παλέψουν, να κινητοποιηθούν, να κινητοποιήσουν και άλλο κόσμο κτλ. Αυτά είναι θετικά για το κόμμα μου σαν στοιχεία που διαπιστώνω από την επαφή μου με τον κόσμο και στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και στην Ήπεθρο. Τώρα το τι θα εκφραστεί από όλο αυτό στην κάλπη προφανώς είναι ερωτηματικό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι δεν καταφέρατε να περάσετε επικοινωνιακά τα θετικά των 4,5 χρόνων. Εάν όμως αυτό το ομολογίζετε θα πει ότι δεν είχατε επικοινωνία. Άρα είχατε ένα έλλειμμα στο σημείο αυτό. Και είναι κακό να αναγνωρίσουμε ένα λάθος μας. Δεν πειράζει. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνιακής μάχης που τη χάσαμε. Είναι πολλών παραγόντων. Είναι θέμα της ικανότητας να κινητοποιηθεί ένας κόσμος που συμφωνούσε με αυτά. Είναι πολλά πράγματα και νομίζω ότι αδικούμε το ίδιο το θέμα αν σταθούμε σε μια, όποια και αν είναι αυτή η πλευρά του, ή να υπερτονίσουμε μια πλευρά από όλες. Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε κύριε Σιντεράκη, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια, το είπα μάλιστα κάποτε, παραξηγήθηκα λίγο, ζούμε σε μια συναρπαστική εποχή, με την έννοια ότι είναι μια εποχή. Το λέει και ο Μάο αυτό. Εγώ λέω για τη δικιά μας, για τη δικιά μας. Λέω για την Ελλάδα του 2015, του 2020. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος σοβαρών εξελίξεων και σοβαρών ανακατατάξεων. Όλη αυτή η κατάσταση, τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στη χώρα, ο τρόπος αντιμετώπισης της μνημονιακής πολιτικής, ο τρόπος να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση,
όλα αυτά ήταν κατά τη γνώμη μου μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση για το πολιτικό σύστημα. Έτσι ώστε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και είναι μικρό πολιτικό χρονικό διάστημα η τετραετία, είχαμε πολύ σοβαρές πολιτικές ανακατατάξεις. Διαλύθηκαν οι παραδοσιακές στοιχήσεις. Διαλύθηκαν οι παραδοσιακές διαχωριστικές πολιτικές γραμμές. Ένωση Κεντρών σχεδόν, εντάξει, ποτάμι, κατεβαίνει ποτάμι καμένος. Λέω, η Ένωση Κεντρών κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω ποια είναι η προοπτική της. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαλύθηκαν, το ποτάμι διαλύθηκε. Η Χρυσή Αυγή πέφτει συνεχώς. Μειώθηκε, εντάξει, εδώ είναι ένα ερωτηματικό βέβαια. Με το Βελόπουλο. Ναι, και κατά πόσο στην προοπτική της εξουσίας είναι καλό να διαχέεται μέσα σε ένα κόμμα εξουσίας. Προς τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ή είναι, ας μείνουν μόνοι τους στην άκρη και ας είναι και ένα τα 100 παραπάνω που λέει ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι είχαμε σοβαρές πολιτικές ανακατατάξεις. Προφανώς η διέξοδος της χώρας από την κρίση δεν είναι θέμα ενός κόμματος ή ενός ηγέτη πολιτικού. Έχω την αίσθηση ότι περνάμε σε περιόδους κοινωνικών, ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών, οι οποίες λογικά πρέπει να αποκρισταλωθούν και σε πολιτικό επίπεδο. Όσα κόμματα δηλαδή δεν ακολουθήσουν αυτή την πολιτική των συνεργασιών που απαιτούν οι κοινωνικές βάσεις που θέλουν να εκφράσουν, θα απομονωθούν από τις κοινωνικές τους βάσεις. Μάλιστα. Είτε λοιπόν αυτά τα κόμματα θα εξαφανιστούν, είτε θα βαδίσουμε σε μια τέτοια προοπτική συμμαχιών. Κατά τη γνώμη μου, στις πολιτικές εξελίξεις, που αυτό δεν ξέρω πόσο αποτυπώνεται με τον τρόπο που τίθεται τα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων, πόσο αποτυπώνεται, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο που κακά τα ψέματα ο κόσμος απαιτεί συμμαχίες, συνέργειες, υπάρχει μια κουλτούρα. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που δεν φτάνει ένας. Που δεν φτάνει ένας. Που δεν φτάνει ένας. Ναι. Και υπάρχει όσο ικανός και να είναι. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή σε κοινωνικό επίπεδο. Η πολιτική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και εν ώψη των εκλογών είναι μια πολιτική με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Βοηθάει τους φτωχούς, τους αδύναμους, αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, μεσαία στρώματα. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε μια τέτοια ευρύτερη συμμαχία. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τυχαίο και το όνομα που επιλέξαμε, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για τις εξελίξεις. Να έχει δηλαδή την αριστερά έναν πολύ ισχυρό πόλο, ο οποίος να είναι σε γεωγραφικό επίπεδο, θα έλεγα, ο ισχυρός πόλος της κεντροαριστεράς, σε ιδεολογικό επίπεδο το σημείο συνάντησης των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών, των οικολόγων, των πράσινων, των κινημάτων. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με το ερώτημα ότι ναι, τα πρόσωπα αυτά που έχετε αυτή τη στιγμή μπορούν να εκφράσουν αυτά που μας είπατε. Αυτά που μας δείξατε τα πρόσωπα. Θα έλεγα, μου άρεσε η συζήτηση τόσο. Παπορόφησε η συζήτηση που δεν πήρα χαμπάρι ότι πέρασε. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε με ένα εκλεκτό καλεσμένο, το γιατρό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Οικουμενίδη, και στο πρώτο μέρος περιγράψαμε τι έκανε ο ίδιος για τον τόπο του ή τι θα θέλει να κάνει, αλλά και μερικά γενικότερα θέματα, όπως μας είπε, ότι αυτή όλη η ανακατοσούρα, όπως τη λέμε σε απλά, της εποχής, η ρευστή κατάσταση, ότι κάτι θετικό θα βγάλει στη συνέχεια, αρκεί να υπάρξουν συνεργασίες. Δηλαδή, εντάξει, η κομματική αντιπαράθεση να γίνεται, αλλά να υπάρξουν συνεργασίες. Όσο πιο πολλοί συμφωνήσουν σε κάτι, τόσο πιο γρήγορα γίνεται και καλύτερα. Γιατρέ μου, επιτρέπει να σε λέω γιατρέ. Εκείνη βουλευτά. Το προτιμώ, το γιατρέ προτιμώ. Γιατρέ μου, δεν πιστεύω να σε ενοχλήσουν αυτές οι λέξεις. Υπήρξε αλαζονική συμπεριφορά. Έτσι, με απλά, με ένα όχι. Υπήρξε. Εγκατάλειψη ιδεολογίας. Θα έλεγα όχι. Κατάρριψη του αφηγήματος του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Όχι. Έτσι. Είναι σαν να το απαντήσεις μονολεκτικές. Μπορώ να εξηγήσω βέβαια, ναι, για κάποιον που ενδεχομένως θα ήθελα. Να σταματάμε κάπου. Όπως θέλετε εσείς. Συνειδητή πτώχευση της μεσαίας τάξης. Τσακαλώτος λέει. Ναι. Τσακαλώτος λέει. Ναι. Δυσβάσταχτη έμεση και άμεση φορολογία. Όχι.
Δεν το δέχεστε. Συνεχίστε τις ερωτήσεις, θα να πω δύο κουβέντες να τα... Αν αντιστοιχεία υποσχέσεων και πράξεων. Όχι. Κυβέρνηση χωρίς καθαρή ιδεολογία. Όχι, εντάξει, πρέπει να το εξηγήσω όμως λίγο. Δεν ξέρω, αν υπάρχει άλλη μονολεκτική, ευχαρίστω και μετά να τα απαντήσω λίγο. Λοιπόν, μεταγραφές προσώπων φθαρμένων και με ασήμαντη πολιτική παρουσία. Όχι. Να απαντήσω λιγάκι. να καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Σας μεταφέρω τίτλους. Ωραία. Τίτλους μόνο θεμάτων που θέτουν σε όλα τα πάνελ παντού. Νομίζω με το ΝΕΤ και όχι. Απάντησα, δεν βγαίνει απάντηση. Απάντησα όχι που πρέπει. Απάντησα τη θέση μου. Πού θέλετε να. Θα σας πω. Η ουσία είναι η εξής. Προφανώς τον Ιανουάριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη συνθηματολογία, μια συγκεκριμένη πρακτική κτλ. Κατά τη γνώμη μου, όλοι στέκονται στο τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015. Κανένας δεν λέει τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που εκλέχθηκα και εγώ βουλευτής, το Σεπτέμβριο του 2015. Mm. Γιατί το θα χορεύουν πεντοζάλι οι αγορές ή θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο, με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Ναι, όλα αυτά τα συζητούσαμε τον Ιανουάριο του 2015. Σωστά. Μέσα από όλη την πορεία μέχρι τον Αύγουστο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο. Και... Περίοδο Βαρουφάκη. Την ονομάζει ο κόσμος. Εγώ θα έλεγα την πρώτη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Περίοδο Βαρουφάκη, ας την ονομάσουμε έτσι, μπορούμε να τη δώσουμε και άλλα ονόματα. Περίοδο που είχε ετοιμάσει την αριστερή παρένθεση η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μας παρέδωσαν άδεια ταμεία. Άδεια ταμεία. Θυμόσαστε τότε τι συζητάγαμε. Θέλαμε τη δόση μας απ' έξω για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Τα ταμεία κυριολεκτικά. Δεν τα ξεχάσαμε. Δεν θέλω να πέσω σε νούμερα. Τα ταμεία κυριολεκτικά είχαν μείον 500 εκατομμύρια. Μείον μισό δις μας παρέδωσαν. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση της οικονομικής ασφυξίας και της πίεσης που δημιουργούσε, κακά τα ψέματα, είχαμε μία. Δεν ντρέπομαι ούτε φοβούμαι να πω τη λέξη. Μία πολιτική ήττα. Το καλοκαίρι του 2015 είχαμε μία πολιτική ήττα. Δεν αδιαφορήσαμε γι' αυτό. Ίσα-ίσα, παίρνοντας υπόψη αυτήν την πολιτική ήττα που είχαμε, εμείς βγήκαμε στον ελληνικό λαό και είπαμε ότι ξέρετε, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά λέμε σήμερα. Σε αυτή τη βάση ζητάμε την ψήφο σας. Και σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό θέλω μερικά από τα μονολεκτικά. Καταλαβαίνετε ότι. Ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο. Εμείς λοιπόν παραλάβαμε τη χώρα με μείον μισό δις. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 30 δις μαξιλάρι. Όχι για να... Λένε από φορολόγηση. Θα έρθω και σε αυτό. Όχι, από φορολόγηση είναι. Mm. Θα έρθω και σε αυτό. Από φορολόγηση είναι. Όχι λένε, είναι από φορολόγηση. Από δυσβάσταχτη των μεσαίων στρωμάτων. Ναι, θα έρθω, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προσέξτε. Γιατί στεκόμαστε στα 30 δις. Mm. Διότι ήδη από τα 30 δις, με εντολή του Πρωθυπουργού, το είπε. Αποσιωπάται αυτή την περίοδο, κακώς κατά τη γνώμη μου, μπήκαν τα 5,5 δις, είναι το 1% το ετήσιο των πλεονασμάτων που έχουμε. Άρα ήδη έχουμε λιγότερες υποχρεώσεις για πλεονάσματα ετήσια. Mm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όπως σας είπα, το μείον μισό δις που μας παρέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν εκβιασμός πολιτικός στην Ελλάδα. Σήμερα τα 30 δις, ένα κομμάτι για το χρέος και τα υπόλοιπα, είναι ένα όχι απλά μαξιλάρι οικονομικό, είναι ομπρέλα προστασίας από τις πιέσεις των απ' έξω. Με αυτήν την έννοια είναι μια κατάκτηση. Τώρα, αυτό προήλθε από την αύξηση των εσόδων του κράτους που προέρχεται από τη φορολογία. Αυτός ήταν ο δρόμος που εμείς διαλέξαμε. Αυτός ο δρόμος μας επέτρεψε να ανοίξουμε θέσεις εργασίας και έτσι η ανεργία από το 30% να πέσει στο 18%. Δεν μας ικανοποιεί το 18%, προφανώς. Και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Ότι δεν είναι. Είναι εργασία 300 ευρώ, 400 ευρώ. Απλά σβήνεται από την ανεργία το πρόσωπο που παίρνει 3 εκατοστά. Θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι και στο 30% ο μισθός ήταν ακόμα χειρότερος. Εγώ λέω ότι καταρχήν το 30% της ανεργίας κατέβηκε στο 18%. Δεύτερο, καταργήθηκε το έσχος, το ρατσιστικό έσχος του υποκατώτατου μισθού για τα νέα παιδιά. Αυξήθηκε
ελάχιστα, αυξήθηκε όμως ο κατώτατος μισθός. Ανοίξαν αυτές, είχαμε από την φορολογία, είχαμε τη δυνατότητα χρημάτων για να ανοίξουμε αυτές τις θέσεις εργασίας. Ο στόχος μας είναι μόνιμες θέσεις δουλειάς. Δεν είναι γιατί, ξέρετε, η βασική αντίληψη είναι για μας, η διαφορά μας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είναι ότι για μας η εργασία είναι πηγή πλούτου. Δεν είναι εμπόδιο ανάπτυξης και επενδύσεων. Η εργασία είναι πηγή πλούτου. Η εργασία παράγει τον πλούτο της χώρας. Θέλουμε λοιπόν όντως ο κόσμος να δουλεύει. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας. Θέλουμε. Σας θεωρούν εχθρούς της επιχειρηματικότητας. Αυτό βοηθάει την αύξηση της επιχειρηματικότητας και αυτό. Αυτό βοηθάει να βγει το να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, το να εξασφαλίσουμε δουλειά σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτό που θα βοηθήσει να βγει η χώρα μας από αυτή την οικονομική δίνη και από αυτό το φαύλο κύκλο της συνεχούς επιδείνωσης. Από αυτή τη φορολογία λοιπόν βρήκαμε τα χρήματα για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Απαντάμε. Έχουμε απέναντί μας μια γραμμή που λέει ότι λιγότεροι φόροι. Ναι. Λιγότεροι φόροι κατά τη γνώμη. Και ειδικά από μια συγκεκριμένη τάξη λένε. Λιγότεροι φόροι καταρχήν. Ναι. Λιγότεροι φόροι σημαίνει λιγότερα έσοδα. Σημαίνει για να διατηρηθεί δημοσιονομική ισορροπία λιγότερα έξοδα. Ποια είναι τα έξοδα του κράτους? Τα έξοδα του κράτους είναι τα λεφτά που πάνε σε μισθούς και τα λεφτά που πάνε σε συντάξεις. Άρα το λιγότεροι φόροι είναι η ζάχαρη, η άχνη που πασπαλίζει μια πολύ κακή γραμμή. Λιγότεροι μισθοί, μικρότερες συντάξεις και αν δεν φτάνουν αυτές οι σημειώσεις και λιγότεροι εργαζόμενοι. Δεν μπορούν να βρεθούν τα λεφτά πουθενά. Μα το θέμα είναι να σας πω, καταρχήν αυτή την πολιτική δεν είναι άσκηση επί χάρτου, ούτε είναι θεωρίες του Ιγουμενίδη. Αυτή την πολιτική τη ζήσαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γιατί έφτασε η ανεργία στο 30%, γιατί έμειναν άδεια τα ταμεία, γιατί είχαμε 60% την ανεργία των νέων, γιατί είχαμε 50-60% μείωση των συντάξεων. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η λογική της λιγότερης φορολογίας. Να καταστραφούν όλα τα υπόλοιπα. Και έβλεπαν μέσα από αυτό, όπως λέτε, σωστά μου ερωτήσατε, μα και η επιχειρηματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλάγαμε το 2015 και λέγαμε εδώ ρημάξατε την κοινωνία και αυτοί απαντούσαν μα έχουμε μια κοινωνία μαγνήτη επενδύσεων. Μέσα από την εξαθλίωση των εργαζομένων, μέσα από τη συντριβή της εργασίας, αυτοί έβλεπαν μαγνήτη επενδύσεων. Πόσες επενδύσεις έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην Ελλάδα? Δεν το ξέρω, απλά αυτή τη στιγμή ρωτάνε όλοι τι φέρατε εσείς. Μηδέν. Ήρθαν επενδύσεις, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, μπορώ να σας απαντήσω νούμερα, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις και έχουμε και μια προοπτική για την αύξησή τους με τους ρυθμούς που έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα μέσα στην επόμενη τετραετία για 50% αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Σημαίνει ζεστό χρήμα απ' έξω στην ελληνική αγορά. Αλλά εγώ λέω ότι αυτό είναι κάτι που το ζήσαμε. Είχαμε μηδέν επενδύσεις, είχαμε εκεί που έφτασε η ανεργία, είχαμε αυτή την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου οι δύο γραμμές. Οι δύο γραμμές. Οι αντιπαρατηθέμενες πολιτικές προτάσεις. Η πρόταση της αύξησης των εσόδων, που ναι, από κάτω κρύβει η αύξηση της φορολογίας, και η πρόταση της μείωσης της φορολογίας, που κρύβει όμως όλη αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Συμφωνώ. Εγώ στα περισσότερα συμφωνώ με αυτά. Όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόσωπο που δείχνεται αυτή τη στιγμή με τους υποψηφίους που κατεβάζεται. Δηλαδή, μέσα υπάρχουν πρόσωπα πολύ φθαρμένα από το Πασόκ, από εκείνο το βαθύ Πασόκ. Υπάρχει η Παπακώστα, υπάρχει ο Κουίκ, υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ποιο στίγμα δίνεται? Το αριστερό στίγμα, αυτό, με αυτό που ξεκινήσατε, ή έχετε προσαρμοστεί πάλι? Να τονίσω καταρχήν κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει ειδικά τους Ηρακλειώτες. Ναι. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το κλείνει τιμητικά η Ρέα Γαλανάκη. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε ή όχι, εγώ θέλω να πω ότι όπως έλεγα πριν, αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία, γι' αυτό είπα και ότι κατά τη γνώμη μου ζούμε σε συναρπαστική εποχή, που γεννιέται κάτι καινούριο και πολιτικά καινούριο. Ο Καμένος σας το έδωσε το καινούριο, ο Χριστόφουλος, η Κουντουρά, ο Κουίκ, γιατρέ μου. Αν θέλετε να δείτε μόνο αυτούς, λυπάμαι, αλλά δεν βλέπετε... Δεν βλέπω το δάσος και απομονώνω δέντρα. Με όλο το σεβασμό σε εσάς, ειλικρινά, νομίζω ότι απομονώνεστε στην εικόνα κάποιων δέντρων και όχι στην εικόνα του δάσους. Όπως σας είπα, γεννιέται... Αυτή τη στιγμή καταρχήν, και το θεωρώ από τα καλά της κρίσης, από τα καλά, όσο και αν ακούγεται παράδοξο,
γεννιέται, έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός κυρίως στην νεολαία. Mm. Το βλέπω, το συναντώ στις περιοδίες που κάνω, το συναντώ στις συζητήσεις μου για το πώς θα είναι καλύτερη η κατάσταση, για το πώς δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, φοροδιαφυγή, για το πώς θα υπάρξει μια κοινωνική αλληλεγγύη, πώς θα υπάρξει μια κοινωνική ισότητα, πώς θα υπάρξει μια... Όλα αυτά είναι σημάδια της Ελλάδας της νέας εποχής, που το ότι απασχολούν τη σημερινή νεολαία, που δεν την απασχολούσαν την νεολαία του 80. Σωστά. Είναι κάτι καλό. Ναι. Από αυτή τη συζήτηση κάτι καλό θα προκύψει. Όπως έλεγα και πριν, οι όλες εξελίξεις ταρακούνησαν το πολιτικό σύστημα. Και προφανώς, να το πω έτσι, αν και η περιγεννητική περίοδος είναι μεγάλη και κουραστική, κάτι καινούργιο θα γεννηθεί και στο πολιτικό σύστημα. Διαλύεται ο παραδοσιακός δικοματισμός των δύο κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, που εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση κτλ. Πάμε σε κάτι άλλο. Ζούμε τη γέννηση του καινούργιου. Προφανώς κάποιοι θα μπουν. Θα έχει πόνους, κάποιοι... θα έχει και οδύνες. Θα έχει ακριβώς. Θα έχει και πόνους και οδύνες. Αλλά κανείς δεν πρέπει να στέκεται στα επιμέρους. Πρέπει να βλέπει την γενική εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Από αυτήν τη γενική εικόνα, αν το θέλετε, πηγάζει η αισιοδοξία μου για την προοπτική. Ναι, η προσωπική μου αισιοδοξία, ότι κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή. Εντάξει, μειώνεται βέβαια εκείνο το αριστερό. Κάτι καλό θα βγει. Το ότι εκφράζεται μόνο την αριστερά μειώνεται πια λιγάκι, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτό είναι μια προσαρμογή στην πραγματικότητα. Εμείς δεν πάβουμε να έχουμε στις, να το πω έτσι, ιδεολογικές μας αποσκευές, την ισότητα την κοινωνική, την αλληλεγγύη την κοινωνική, το σεβασμό στην εργασία και στους ανθρώπους της εργασίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά, αυτά είναι τα καθοριστικά. Ιδάλλως το να βάλουμε μια ετικέτα κομμουνιστική αριστερά, δημοκρατική αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά ακόμα, μα το θέλετε. Εντάξει τώρα. Γιατρέ μου, είπε ο Τσίπρας πριν από λίγες μέρες ότι η οικονομία είναι το ατόμο. Εγώ είδα προχθές κάποια γεγονότα που με προβλημάτισαν. Γιατί το χρηματιστήριο εν ώψη της ανόδου του Μητσοτάκη ανεβαίνει? Εν ώψη της ανόδου του Μητσοτάκη ή σαν αποτέλεσμα της πορείας? Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, αυτό προκαλεί ερωτηματικό στους ανθρώπους που ασχολούνται με την οικονομία. Τι περιμένει ξαφνικά ο επενδυτής από τις εκλογές αυτές? Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια θετική πορεία της οικονομίας, ναι, η οποία εκφράζει... Είναι επακόλουθο και όχι στιγμή, όχι της εποχής αυτής. Είναι επακόλουθο όλης της πορείας της τελευταίας τετραετίας. Και δεν γίνεται μόνο... Θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο, είναι η αναβάθμιση της αξιολόγησης από τους ξένους οίκους, ναι, ναι, που είναι πράγματα που γίνανε στην τετραετία, άσχετο πως για τους πολιτικούς τους λόγους διάφοροι τα αποσιώπησαν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την πορεία ήρθε και η άνοδος του χρηματιστηρίου. Δεν είναι τη δική σου. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή το καθημερινό θέμα που συζητιέται παντού, ακόμα και στα καφενεία των χωριών, είναι τι γίνεται με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να φύγουμε λίγο, γιατί είναι επίκαιρο. Την περασμένη εβδομάδα νομίζαμε ότι φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Είχαμε την αίσθηση ότι από στιγμή σε στιγμή κάτι θα γίνει. Λοιπόν, το ότι είναι σοβαρή η κατάσταση, είναι σοβαρή η κατάσταση. Λοιπόν, κανείς δεν ρίχνει το αντίθετο. Ότι αφού ο Ερντογάν πάει και κάνει γεωτρήσεις σε κομμάτι που ανήκει σε άλλο κράτος και λέει θα έρθει και σε εμάς να μπει στα δικά μας μέσα, είναι μια πρόκληση. Εμείς τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό. Λίγο επιτρέψτε μου να λίγο πίσω. Λίγο χρόνο πίσω. Έχουμε όμως, να το ξέρετε. Λίγο πίσω μόνο. Ναι. Και η άνοδος του χρηματιστηρίου δεν σημαίνει ότι είναι εν ώψη της ανόδου του Μητσοτάκη. Ποιος το είπε? Εγώ είπα. Ρώτησα έκανα. Και πήρα την απάντηση ότι είναι... Είναι αποτέλεσμα της πορείας της οικονομίας, πρώτον. Που βγήκε τώρα. Θα ήθελα να προσθέσω στην απάντηση ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία αυτές τις εκλογές. Αυτό μόνο. Πάμε τώρα να συζητήσουμε. Είναι το θέμα της ημέρας. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις που έχουμε στην Ανατολική Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, καταρχήν επιτρέψτε μου προσωπικά να αμφιβάλλω... Στην Ανατολική Ευρώπη? Στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, συγγνώμη. Και στην Ανατολική Ευρώπη είχαμε την Ουκρανία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, συγγνώμη. Αμφιβάλλω αν κάνει γεωτρήσεις η Τουρκία προσωπικά. Γιατί όχι, μα δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε την ικανότητα. Αλλά πέρα από αυτό, όντως κάνει κάποιες προκλητικές κινήσεις, οι οποίες ουσιαστικά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Θέλει να μας φέρει στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε? Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Εγώ νομίζω ότι το κυριότερο που πρέπει να δει κανείς εδώ είναι ότι συνολικά,
από τις εξελίξεις της τετραετίας στο σύνολο της πολιτικής της εξωτερικής της Ελλάδας, αυτή την τετραετία που κυβερνήσαμε, έχουμε μία αλλαγή των συνθήκων και αλλαγή του ειδικού βάρους της κάθε χώρας στην περιοχή της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, η Συμφωνία των Πρεσπών έβγαλε τους Τούρκους από τα Σκόπια. Έβγαλε τους Τούρκους από τη Βόρεια Μακεδονία. Είχαν την ευθύνη της αεροπορικής κάλυψης της γείτονος χώρας. Οικονομικά δεν τους βγάλαμε έξω. Προφανώς. Δυστυχώς. Εγώ λέω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έβαλε εμάς σε αυτήν την θέση. Εμείς είμαστε πάνω από τον αέρα της. Από εκεί φύγανε. Ναι. Υποχωρούν. Δεύτερο, ο ρηχτός πλούτος που έχουμε στην Νότια Κρήτη, στην Νότια Κύπρο, αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Μάλιστα. Αλλάζει και τους ενεργειακούς δρόμους της περιοχής. Σωστά. Η πύλη της Ευρώπης δεν είναι πλέον Τουρκία, η αγωγή του Αζερβαϊτζάν και της Ρωσίας. Αλλά Τουρκία, έρχεται πλέον από τον Νότο, εκτός αν πιστεύει κανείς ότι οι Ρώσοι θα κατέβουν, θα φέρουν, να περάσουν και από τη Συρία. Ναι, ναι. Η ουσία είναι λοιπόν ότι αλλάζει αυτό. Αυτή η αλλαγή αλλάζει και την πηγή την ενεργειακή της Ευρώπης. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Κάπως υποχωρεί η θέση της Ρωσίας. Η εξάρτηση από τη Ρωσία υποχωρεί η θέση της Ρωσίας. Ανοίγεται μια προοπτική ότι θα Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που υποχωρεί η Ρωσία. Ναι. Υποχωρεί στο ενεργειακό. Στο ενεργειακό. Γιατί στην περιοχή. Στο ενεργειακό. Γιατί στην περιοχή έχει εγκαντζωθεί άσχημα. Στο ενεργειακό. Ναι. Εγώ λέω υποχωρεί ενεργειακά ο ρόλος της Ρωσίας. Υποχωρεί ενεργειακά σαν δρόμος διέλευσης ο ρόλος της Τουρκίας. Εδώ μπορώ να δω τις όποιες κινήσεις ενδεχόμενης συμμαχίας τουρκο-ρωσικής. Εδώ μπορώ να δω το τι παίζεται και πώς αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το γιατί κάνει όλα αυτά τα παιχνίδια η Τουρκία. Πέρα από τα επικοινωνιακά, εγώ θέλω να σταθώ, επιτρέψτε μου, μόνο ένα. Εννοείται ότι προκαλεί ουσιαστικά. Προκαλεί τι, να μας κάτσει ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε μοιρασιά. Ουσιαστικά έχει μοιρασιά φέρει. Λόγω της, το θέμα είναι ότι λόγω της προσβολής του διεθνούς δικαίου έχει φέρει απέναντί της όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Έχουν αυξηθεί τα διεθνή ερίσματα Ελλάδας και Κύπρου. Γιατρέ μου, διαβάσατε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα. Θα περιμένατε να. Αστείωτε είναι. Κοιτάξτε, όχι. Είναι σαν να λες, σε παρακαλώ, φεύγεις από εκεί. Όχι. Το οποίο όμως δεν το έλεγες πριν. Είναι κάτι το ότι το λες. Κάτι περιμέναμε παραπάνω πάντως. Νομίζω, εγώ πιστεύω πάντως ότι πέρα από τα επικοινωνιακά παιχνίδια, το ότι κερδίζουμε και ορισμένα πράγματα περνούν στα ψηλά. Και θα ήθελα να σταθώ στην απελευθέρωση των δύο στρατιωτών μας, των δύο αξιωματικών μας. Τους είχε συλλάβει. Ναι. Είναι και αυτό κάτι. Ας το κρατήσουμε. Ναι, αλλά είναι αλλοπρόσθαλη η κατάσταση στην Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος. Το θέμα είναι ότι συνολικά, άμα δει κανείς και χωρίς συναισθηματισμούς, μας πρόσβαλε τον πατριωτισμό μας, και χωρίς τα επικοινωνιακά παιχνίδια στη μέση. Γενικά φαίνεται να υποχωρεί ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας και φαίνεται να ενισχύεται η χώρα μας. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να δούμε τη γραμμή μας, την πολιτική, σε αυτή την κατεύθυνση. Και το, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σταθώ και να κλείσω με αυτό. Είδαμε ότι η Συρία έχει γίνει ρημαδιό. Mm. Κακά τα ψέματα, οι δρόμοι της ενέργειας, οι δρόμοι όλοι αυτοί είναι με αίμα φτιαγμένοι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σαν χώρα, και αυτό θα ενισχύσει τη θέση μας, να παραμείνουμε δύναμη ειρήνης, δύναμη ασφάλειας στην περιοχή, δύναμη σταθερότητας στην περιοχή. Να κάνουμε δηλαδή και προς τη γείτονα, παρόλες τις προκλήσεις της, μία επίθεση ειρήνης, μία επίθεση σταθερότητας, μία επίθεση ομαλότητας. Νομίζω παράλληλα, και το γνωρίζουν πολύ καλά οι γειτονές μας, ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία, ούτε κομμάτι των Κούρδων που παλεύουν στα βουνά του Κουρδιστάν. Έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις προκλήσεις και μέχρι εκεί νομίζω ότι προς το παρόν είναι αρκετό. Πάντως, γιατρέ μου, επέρασε πια η εποχή που αμφισβητούσατε το ρόλο το θετικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχατε αρχίσει να πιστεύετε και εσείς ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να είμαστε σε αυτό το χώρο. Δεν βλέπω τη συμπαράστασή τους τόσο δυνατή. Εσείς το βλέπετε, λέτε, και αυτό που έγινε καλό είναι. Εγώ περίμενα να κάνω ό,τι κάνανε στη Ρωσία, να επιβάλλουν και οι Ρώσοι. Στο κάτω-κάτω, τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα του τελευταίου κράτους. Δεν μπορεί δηλαδή νότια της Κύπρου να μην είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή τη στιγμή με την τακτική της η Τουρκία, αυτό που κατάφερε είναι η διαφορά να μην είναι ελληνοτουρκική, αλλά τουρκο-ευρωπαϊκή.
Είναι και αυτό κάτι. Μέχρι τώρα δεν συμμετείχε η Ευρώπη στις δικές μας διαφωνίες. Έτσι δεν είναι. Τώρα, γιατί μας μένουν ελάχιστα λεπτά. Πώς. για να κλείσουμε την εκπομπή, ίσως θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα άλλη μία να κουβεντιάσουμε διαφορετικά άλλα πράγματα. Πέστε μου κάτι. Στον χρόνο που μένει αυτό, ακόμα των 10 ημερών, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω... Τουλάχιστον δημοσκοπικά, όπως τα βλέπουμε. Ας μην τα θεωρήσουμε δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν. Και αυτό, αν το θέλετε, προσπαθούμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Σίγουρα φαντάζει απίθανο ή σίγουρα φαίνεται και είναι δύσκολο. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο ή απραγματοποιητό. Σωστά. Η κάλπη πρέπει... είναι κάλπη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Και νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα πότε πέρασε μια ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή κουβέντα και μακάρι να παραδειγματιστούν οι συνάδελφοί σας, οι πολιτικές εκπομπές να είναι αυτές. Αν έχουν το ανθρώπινο στοιχείο και να έχουν και την ηρεμία της κουβέντας. Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε όμως που λένε ότι συνήθως η όξυση του λόγου και οι φωνές φέρουν τηλεθέαση. Και στο βωμό της τηλεθέασης χαλάμε μια κουβέντα και αλλάζουμε κανάλι. Ίσως γι' αυτό δεν είμαι τόσο τηλεοπτικός εγώ. Όχι. Γιατρέ μου, εγώ να σου πω, εγώ χάρηκα την κουβέντα αυτή. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρα πολύ, γιατί τα θέματα είναι πολλά. Απλά πήραμε μερικά πράγματα κατά τη δική σας την παρουσία στο νομό Ηρακλείου, το τι κάνατε ή τι θα κάνατε. Μιλήσαμε για 5 πραγματάκια που πολλοί τα θεωρούν ότι ήταν τα αρνητικά στοιχεία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Μου απαντήσατε πιστικά, θα έλεγα. Σε αυτό που σας είχα εκείνο το μικρό τον γκάλουπ, λέγοντάς σας μερικά θέματα, ίσως είχα ακόμα δυο. Την κούραση των ψηφοφόρων είχα σημειώσει παρακάτω, αν και αυτή ήταν ένα θέμα. Και άτολμες, λέει, και όχι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Όχι, σε αυτά που είχα σημειώσει, που είναι θέματα τα οποία κουβεντιάζουν παντού πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως, για τη εγώ σας εύχομαι προσωπικά και πάλι καλή επιτυχία, γιατί αξίζει τον κόπο να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς στη Βουλή, αν οι δύο τελείς, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι μια προσφορά, αυτή είναι η προσφορά του ανθρώπου, χωρίς ιδιοτέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαστε ένα γιατρός διακεκριμένος στη δουλειά σας, που θα μπορούσατε να κάνετε στο σπίτι σας και να εισπράτετε τα χρήματα που παίρνετε και να είστε μια χαρά. Και όμως μπήκατε σε αυτή την. Σε αυτό το σβούρο που λένε στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας που είχαν την υπομονή να μας παρακολουθήσουν. Ελπίζω να μας είδανε πολύ. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.